Στο ΕΛΑΜ έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάδη Γιάδη, είναι εκπρόσωπος τύπου και αν δεν κάνω λάθος και υποψήφιος βουλευτής με το ΕΛΑΜ στη Λευκοσία. Κύριε Γιάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Δημόπουλε. Λοιπόν, φαντάζομαι... Καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Φαντάζομαι με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκατε τις δηλώσεις Μπουρτζού που φέρετε οι Τυρκοκύπροι να απορρίπτουν τη μετεξέλιξη Κυπριακής Δημόκρατης, τη νέα δομή. Ιδιαίτερη χαρά, κύριε Δημόπουλε, δεν θα το έλεγα. αλλά έτσι, να σας κουρδίσω λιγάκι, το λέω. Ναι, ναι, δυστυχώς για ακόμα μια φορά όμως επιβεβαιωθήκαμε, αφού η παρέα αποτελούν το μακρύ χέρι της Τουρκίας και δεν θα πράξουν απολύτως τίποτε. Παρόλο που έτρεχε από την πρώτη μέρα της εκλογής του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αναστασιάδης, μαζί με τους δικούς του, την κυβέρνηση, να αγιοποιήσουν σε όλα τα διεθνή φόρα το να κιντζεί και να δείξουν το πρόσωπο της αθώας περιστεράς. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται όμως, ο Ακιντζή είναι ίσως ακόμη και χειρότερος από όλους τους προηγούμενους που ηγηθήκαν ψυχικού μορφώματος. Και προς όλους αυτούς που δεν ήθελαν κάποτε να παρουσιαστεί το εθνικό λαϊκό μέτωπο στο Εθνικό Συμβούλιο, αφού δεν ήθελαν να ακούσουν τη δική μας άποψη, ακόμα μια φορά όμως επιβεβαιωθήκαμε. Θα ήθελα όμως, κύριε Δημόπουλε, επειδή άκουσα και τον προηγούμενο ομιλητή, τον κύριο Γεωργίου του ΑΚΕΛ, που είπε κάτι για κόκκινες γραμμές. Αυτές οι κόκκινες γραμμές όμως είναι, κύριε Δημόπουλε, που μας φοβίζουν, καθώς βλέπουμε διαχρονικά ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές αλλάζουν χρώματα, από κόκκινες γίνονται ροζ και ούτω καθεξής. Να θυμίσω μόνο και μόνο το ΑΚΕΛ τη δεκαετία του 65, που δήλωνε ότι η Ελληνοκύπρη είναι πλειονότητα, η Τουρκοκύπρη είναι μειονότητα. Σήμερα έρχεται και μας λέει ότι είμαστε δύο ισότιμες κοινότητες. Αυτά δεν τα λέω εγώ, κύριε Δημόπουλε, είναι από τα πρακτικά του ΑΚΕΛ, τα ίδια τα πρακτικά του ΑΚΕΛ. Μπορεί ο κόσμος να το ψάξει, να το ανατρέξει και να δει. Και κατά δεύτερον, το 1975 και πάλι από τα συνέδρια του ΑΚΕΛ, μέσα από τα ψηφίσματά τους, που έλεγαν ότι απορρίπτουν με τα βδελημία τη λύση ομοσπονδίας. Αυτές ήταν οι κόκκινες γραμμές του ΑΚΕΛ, δεκαετία του 65 και του 75, 74 συγκεκριμένα. 24 του Απρίλιο του 74. Λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε και λέω ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές που τις ακούμε κατά κόρον από όλα τα κόμματα, όπως και από τον Αναστασιάδη και το σε πολλά εισαγωγικά πατριωτικό Δύση, που μας έλεγε ότι δεν θα δεχτεί κάποτε, δεν θα δεχτεί κανέναν έπικο, κανένα στρατών κατοχής, κανέναν όλοι οι πρόσφυγες να πάνε στα σπίτια τους, και έρχονται σήμερα, κύριε Δημοπούλε, να μας λένε ότι θα ζητούμε να φύγουν μόνο 20.000 κατοχικά στρατεύματα, ένας αριθμός επίκων. Τα κατοχικά στρατεύματα έχουν γίνει ξένοι στρατοί και λένε σήμερα ότι δεν θα επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους και έχουν βαφτίσει τους φεντεριστές της περιουσίας μας σε σημερινούς χειριστές. Και μάλιστα λένε μέσα στα έγγραφα τους ότι αυτός πέφτησε μέσα στη δική μας γη, πρέπει να το ζημιώσουμε. Δηλαδή μας έκαναν την εισβολή, μας πήραν τη γη μας, έχτισαν μέσα παράνομα και θα πρέπει να το ζημιώσουμε για αυτόν που έχτισαν. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές κατά τη διάρκεια των χρόνων, κύριε Δημόπουλε. Και βλέπουμε σήμερα το Κυπριακό να παραμπέει. Μάλιστα. Κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής, κύριε Γιάδη, κατεβαίνει το ΕΛΑΜ στις βουλευτικές εκλογές. Την υγεία πώς τη βλέπετε και τι προτάσεις έχετε? Είδαμε τις τελευταίες εξελίξεις με την απεργία των γιατρών. Σίγουρα και παλαιότερα είχαμε στείλει σχετικά δελτία τύπου σχετικά με το όριο συνταξιοδότησης. Σαν ΕΛΑΜ σίγουρα τασσόμαστε εναντίον της αύξησης του ορίου, καθώς στερούν το μέλλον από τις μελλοντικές γενναίες. Και ούτως ή αλλιώς, το να δουλεύει κάποιος σε έναν αυξημένο όριο ηλικίας τον επηρεάζει και στην υγεία του. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα μοιάζονται μόνο και ως δείχτες της οικονομίας, πως θα αυξηθούν, σε αντίθεση με την υγεία των πολιτών τους. Και μοιάζονται μόνο με δείχτες της οικονομίας, δηλαδή μας παρουσιάζουν ότι έχει μειωθεί η ανεργία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι άνεργοι δεν πάνε πλέον να εγγραφούν, με φυσικό επακολουθόν να μειώνεται ο αριθμός της ανεργίας. Και βλέπουμε να υπάρχει έναν κράτος που κοροϊδεύει τέλος πάντων τους πολίτες,
Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και θα ήθελα να δώσω και ένα παράδειγμα που ακούμε καθημερινά στον καθημερινό μας βίο, εργοδότες να απειλούν τους εργαζόμενους να υπογράψουν για μειώσεις μισθό, αλλιώς θα σου απολύσουν, και βλέπουμε τους μισθούς να πέφτουν κατακόρυφα και ο λαός να ζει με πλέον με μισθούς πείνας. Αυτό είναι το κράτος που οραματίζονται, γι' αυτό νοιάζονται, να δείχνουν μόνο οι δείχτες και όχι για την υγεία των πολιτών. Και επί του θέματος των γιατρών, θα ήθελα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για τις δηλώσεις του κύριου Αβέροφ Νεοφύτου, που είπε μία χούφτα γιατρών ξεφτύλισε την Βουλή. Εδώ πέρα, κύριε Δημόπουλε, μία χούφτα πολιτικών ξεφτύλισε ολόκληρο κράτος. Τι να πούμε από το σκάνδαλο της Φόγκους που πριν λίγες μέρες τους έδειξε ότι τα πήρανε, αλλά μας λένε τελικά ότι τελικά δεν τα πήρανε, δεν ήταν παράνομα. Και αυτοί όλοι που είχαν πάρει από το σκάνδαλο της Φόγκους είναι όλοι αυτοί που ψήφισαν να αυξηθεί το όριο της Βουλής, γιατί δεν θέλουν τους μικρούς μέσα στη Βουλή και κυρίως γιατί δεν θέλουν το ΕΛΑΜ. Αν ο λαός τα δέχεται όλα αυτά που ανέφερα, τότε συνεχίζει να τους ψηφίζει. Αλλά να μην έχει παράπονο την επόμενη μέρα για όλα αυτά που γίνονται. Γι' αυτό ο λαός τώρα πρέπει να στραφεί στις μικρές δυνάμεις και επειδή έχουμε πρόσωπο στο ΕΛΑΜ, πρέπει να στραφεί κυρίως στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο που βλέπουμε όλοι να μας πολεμούν από παντού. Και το ΕΛΑΜ να φημώνεται εκτός από εσάς που δημοκρατικά μας δίνετε βήμα να μιλήσουμε όπως θα έπρεπε να κάνουν όλοι. Απλά κάνω τη δουλειά μου, κύριε Γιάδη. Η αλήθεια είναι και προσπαθώ να την κάνω σου πει. Συνήθω, κύριε Δημοπούλου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ψηφοδέλτιο έχετε καταρτήσει? Μάλιστα, έχουμε φτάσει σχεδόν, έχουμε ξεπεράσει μάλλον το ίμιση. Θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε ένα πλήρες ψηφοδέλτιο των 56 υποψηφίων. Και σίγουρα βάζουμε εμπλόρι για την επόμενη Βουλή. Πολλοί μας λένε ότι θα είναι δύσκολο να μπούμε στη Βουλή μετά την αύξηση του ορίου. Σε όλους αυτούς που προσπαθούν να σπείρουν το φόβο, των πανικών και τη λογική της χαμένης ψήφου, θα ήθελα να τους πω μόνο ότι στις ευρωεκλογές με 6 υποψηφίους είχαμε φτάσει σχεδόν στο ποσοστό του 3%. Οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς με 56 υποψηφίους ότι το 3,6 είναι ένα μικρό εμπόδιο. Και το ΕΛΑΜ σίγουρα θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Πότε θα είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο να ανακοινωθεί? Περιμένουμε όσο το συντομότερο. Βρισκόμαστε ήδη σε διαβουλεύσεις με αρκετά άτομα, με συναντήσεις. Σίγουρα μόλις κατακτηθεί το ψηφοδέλτιο θα προβούμε σε μια σχετική διάσκεψη τύπου που θα παρουσιάσουμε τους υποψηφίους επίσημα. Ελπίζουμε να καλυφθεί από τα κανάλια, γιατί θυμούμαστε σε άλλες εκλογικές εποχές που πολύ λίγοι πρόβαλαν τις εκδηλώσεις στο ΕΛΑ, έως και καθόλου. Λοιπόν, πάντως δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι, θα σας καλύψουν, θέλω να πιστεύω, σε δημοκρατικό. Δεν έχουμε πρόβλημα από εσάς, ελπίζουμε και τα άλλα κανάλια δρόσουν ανάλογα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλή ημέρα.